Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων του One Channel στη νοηματική γλώσσα. Τη διαγραφή του βουλευτή Ετωλακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας Μάριου Σαλμά, που ζήτησε ο Πρωθυπουργός, αναμένεται να επικυρώσει αύριο σε συνεδρίασή της η Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος. Χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου, θυμίζει το ερώτημα της διαγραφής του Μάριου Σαλμά, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απευθύνεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας και να ζητεί την απομάκρυνση του βουλευτή Ετωλακαρνανίας από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας λόγω αντικομματικής και αντισυναδελφικής συμπεριφοράς. Ο ψυχικός δεσμός Νέας Δημοκρατίας και Μάριου Σαλμά έχει διαραγεί εδώ και πολύ καιρό. Έχω δηλώσει στον Πρωθυπουργό το Δεκέμβριο του 2022, στο γραφείο του, ότι δεν ενδιαφέρομαι να είμαι υπουργός στην κυβέρνησή του. Για λόγους που ιστορικά θα τους εξηγήσω στο μέλλον. Ο Μάριος Σαλμάς ήταν ένας από τους 11 βουλευτές που συμμετείχαν στην κίνηση των 11, καταθέτοντας ερώτηση στον Υπουργό Οικονομικών για τα κόκκινα δάνεια. Όσο όμως επανέλαβε για φωτογραφικούς διαγωνισμούς κηλικίων σε νοσοκομεία και χώρους πολιτισμού, ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Η επαναλαμβανόμενη διατύπωση κατηγοριών για ζητήματα που έχουν απαντηθεί αναλυτικά από την αρμόδια Υπουργό στη Βουλή είναι ευθέως αντίθετη με τις αρχές και τις αξίες της παράταξης και τον τρόπο λειτουργίας της κοινοβουλευτικής ομάδας μας. Όχι μόνο στη τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και με σειρά παρεμβάσεων με αποκορύφωμα τηλεοπτικές συνεντεύξεις τις τελευταίες ημέρες, νομίζω ότι ο Μάριος άφησε άλλα υπονοούμενα πέρα από τα πολιτικά θέματα, τα οποία μπορεί οποιοδήποτε από εμάς να ηγείρει και να ζητάει καλύτερη αντιμετώπιση από την κυβέρνηση, τα οποία νομίζω οδήγησαν να πούμε σε αυτή την απόφαση του Πρωθυπουργού. Ο βουλευτής Ετωλακαρνανίας είχε έρθει σε σύγκρουση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της θυελλώδους συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, μια συνεδρίασης που είχαν ζητήσει γαλάζιοι βουλευτές για να αναλυθούν τα αίτια του εκλογικού αποτελέσματος, με τον Μάριο Σαλμά να έχει έναν έντονο διάλογο με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση είναι με τους εκπροσώπους της ολιγαρχίας. Εμείς είμαστε με τους πολλούς. Ερχόμαστε από τα βάθη της φτώχειας. Οι ψηφοφόροι μας είναι λαϊκοί άνθρωποι. Δεν θα δεχθώ εχμές με το ποιους είμαστε. Το 41% δεν το πήραμε επειδή είμαστε με τους λίγους. Ο βουλευτής είχε διαφωνήσει ευθέως και για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, καταψηφίζοντας το νομοσχέδιο. Το πώς γίνονται και μεγαλώνουν τα παιδιά το καθορίζει η φύση με φυσικό νόμο. Εγώ με νόμο του κράτους να αλλάξω φυσικό νόμο δεν μπορώ, δεν θα το κάνω. Η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας με το ερώτημα της διαγραφής του Μάριου Σαλμά θα διεξαχθεί τη Δευτέρα το μεσημέρι. 15 μέρες πριν τις κρίσιμες κάλπες στο ΠΑΣΟΚ για τον πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών και σχεδόν 72 ώρες για το debate των 6 υποψηφίων για την ηγεσία του κόμματος σε δημοσκόπηση της GPO για τα παραπολιτικά, στο ερώτημα ποιον ή ποια είναι πιο πιθανό να ψηφίσετε για πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, πρώτος έρχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης και δεύτερη η Άννα Διαμαντοπούλου. Σε διαφορετικό κλίμα από εκείνο που βιώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, οι υποψήφοι για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ βρίσκονται πρώτων πυλών του πρώτου γύρου των νοσοκομματικών εκλογών στις αρχές Οκτωβρίου, χωρίς πάντως να εκλείπουν οι αιχμές ένθεν κακήθεν. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Αγρίνιο επέστρεψε τις βολές που δέχεται για τη δημιουργία ενός περίκλειστου ΠΑΣΟΚ. Πιο πιστό κόμμα. Θέλω παραδείγματα. Φτάνει πια με τις συκοφαντίες. Δεν απαντάω για χάρη της ενότητας. Όπως για χάρη της ενότητας έκανα εκλογές 1,5 χρόνο πριν ήξερε τη θητεία μου. Από την Ξάνθη ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ που οραματίζεται λέγοντας όχι σε ένα περιχαρακωμένο κόμμα. Θέλουμε ένα ανοιχτό, συμμετοχικό, συμπεριληπτικό ΠΑΣΟΚ, μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη ή ένα κλειστό και φοβικό ΠΑΣΟΚ που θα είναι βούτυρο στο ψωμί του κυρίου Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ανοίξει τις πόρτες του και να πει «Ελάτε εδώ όλοι, να βάλει το καθένας ό,τι έχει» και να μην έχουμε αποκλεισμούς και μικρό κόμμα το οποίο στη συνέχεια αποδεικνύεται ότι γίνεται μια παρέα και όχι ένα μεγάλο κόμμα συμμετοχικό. Στη δημοσκόπηση που δημοσιεύει η εφημερίδα Παραπολιτικά και στο ερώτημα ποιον ή ποιαν είναι πιο πιθανό να ψηφίσετε για πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, το 33,8% απαντά Νίκο Ανδρουλάκη, το 22,3% Άννα Διαμαντοπούλου, σε απόσταση αναπνοής ο Χάρης Δούκας με ποσοστό 22%, ακολουθεί ο Παύλος Γερουλάνος με 15,4% και ο Μιχάλης Κατρίνης με 2,2%. Ο Παύλος Γερουλάνος περιόδευσε σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι και σε συνέντευξή του στο Βήμα υποστηρίζει ότι ο κόσμος είναι έτοιμος για μια αλλαγή.
Το μεγάλο στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα δεν θα έλεγα ότι είναι η ενότητα. Την ενότητα σε ένα κόμμα τη διασφαλίζει η προοπτική. Το μεγάλο στοίχημα είναι η εμπιστοσύνη του κόσμου που διασφαλίζει την προοπτική. Για τον Μιχάλη Κατρίνη, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να εκμεταλλευτεί το πολιτικό momentum και να μην αρκεστεί στα εκλογικά ποσοστά των ευρωεκλογών. Θα πρέπει να μεταφράσει σωστά το μήνυμα των πολιτών και θα πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία να κάνει μια μεγάλη παράταξη και όχι αυτάρες και να ικανοποιείται σε ποσοστά 15, 15,5, 16%. Ο πρώτος γύρος της εσωκομματικής μάχης θα διενεργηθεί στις 6 Οκτωβρίου. Η νύχτα έγινε μέρα στη συνοριακή γραμμή μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, καθώς μαχητικά του Τελαβίβ έπληξαν προληπτικά εκτοξευτήρες ρουκετών της Χεσμπολά στο έδαφος του Λιβάνου, ενώ ως απάντηση η φιλοϊρανική οργάνωση εξαπέλυσε δεκάδες ρουκέτες κατά του Βόρειου Ισραήλ. Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί 3 τραυματίες σε οικισμούς κοντά στη Χάιφα, αφού ένας μικρός αριθμός των ρουκετών κατάφερε να περάσει από το σιδερένιο θόλο. Νύχτα τρόμου για Βόρειο Ισραήλ και Νότιο Λίβανο. Αλλάχου Ακμπάρ! Οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες είχαν πληροφορίες για επίθεση της Χεσμπολά και ο στρατός προχώρησε σε προληπτικά χτυπήματα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του IDF, χτυπήθηκαν πάνω από 100 τοποθεσίες εκτοξευτήρων ρουκετών στο λιβανικό έδαφος. Παρ' όλα αυτά, η φιλοϊρανική οργάνωση κατάφερε να εξαπολύσει κατά της Άνω Γαλιλαίας και της Νότιας Χάιφα πάνω από 100 ρουκέτες, ανάμεσά τους και 6 ιρανικούς πυράβλους Φάτζρ, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ. Οι σιρήνες ηχούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στις πόλεις του Βορείου Ισραήλ. Μερικές ρουκέτες διαπέρασαν το σιδερένιο θόλο και έπληξαν περιοχές κυρίως γύρω από τη Χάιφα. Καταγράφηκαν φωτιές σε κατοικίες, ενώ καταστράφηκαν αρκετά αυτοκίνητα, είτε από ρουκέτες που δεν αναχαιτίστηκαν, είτε από θραύσματα αναχαίτησης. Όπως σημείωσε η Χεσμπολά, εξαπέλυσε δεκάδες ρουκέτες ως αντίπεινα για τις επανειλημμένες Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Μέχρι τώρα έχουν αναφερθεί 3 τραυματίες. Η Σιητική οργάνωση ανακοίνωσε ότι εκτός από την αεροπορική βάση Ραμάτ Νταβίδ, χτύπησε και την εταιρεία τεχνολογίας Ραφαέλ, που ειδικεύεται στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ως απάντηση στις εκρήξεις των βομβιτών των στελεχών της πριν από 5 ημέρες. Σε ανάρτησή του, ο IDF παραθέτει φωτογραφίες των αξιωματούχων της Χεσμπολά που έχει εξοντώσει. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας στη νοηματική γλώσσα ολοκληρώθηκε. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα καλό απόγευμα και μια καλή εβδομάδα. Γεια σας.